Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία αυτής της μεγάλης διοργάνωσης του δεύτερου μαραθωνίου Ναυπλίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους αθλητές, κυρίως να καλωσορίσω εδώ τους δύο περσινούς νικητές, που νομίζω ότι φάνηκαν και εξαιρετικά γούρικοι, μιας και η φετινή διοργάνωση βαδίζει με όσο γίνεται καλύτερο τρόπο. Να πούμε ότι έχουμε επενδύσει σε ρεκόρ για τη φετινή διοργάνωση και το ρεκόρ δεν είναι μόνο μια επίδοση την οποία περιμένουμε από τους εξαιρετικούς αθλητές οι οποίοι λαμβάνουν μέρος, αλλά και ένα ρεκόρ συμμετοχών το οποίο θα θέλαμε να ξεπεράσει τις 6.000, θα ξέρουμε αύριο, που θα είναι ένα καινούριο ρεκόρ για συμμετοχές σε ένα τέτοιο γεγονός. Θα ήθελα να ευχηθώ στους αθλητές να έχουν έναν καλό αγώνα, να ευχαριστηθούν τη διαδρομή, στους επισκέπτες και στους θεατές να πω ότι να απολαύσουν επίσης τους αθλητές να βγουν να τους χειροκροτήσουν έτσι όπως πρέπει να γίνεται σε όλους τους μεγάλους αγώνες και να ευχαριστήσω όλους τους φορείς του νομού, μιας και μιλάμε για έναν αγώνα που πλέον είναι ένας αγώνας του νομού, οι οποίοι στέκονται δίπλα μας από την περιφέρεια Πελοποννήσου που είναι συνδιοργανώτρια του αγώνα μέχρι τον ΣΕΓΑΣ, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Χάρβαρντ, όλες τις υπηρεσίες οι οποίες στέκονται πάνω από το υπηρεσιακό καθήκον με ιδιαίτερο ζήλο και ιδιαίτερο όραμα και να ευχηθώ να έχουμε έναν πολύ καλό αγώνα. Επειδή είναι η τελευταία συνέντευξη τύπου, έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, από το Σεπτέμβριο και το ξέρετε, καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που έχουν ζήσει από κοντά όλη την προσπάθεια και την πορεία προς το μαραθώνιο ότι ήταν πάρα πολύ σωστή η πρόβλεψη του πότε ξεκινάμε την ενημέρωση των πολιτών. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως θέλετε πείτε τα, σε εσάς που κάθε φορά ήσασταν εδώ πρόθυμοι να ενημερώσετε τον κόσμο, γιατί όπως αναφέρθηκε και πριν, το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο κόσμος πλέον έχει αγκαλιάσει αυτή τη διοργάνωση, πέρα από κάθε προσδοκία, οφείλουμε να τον ευχαριστήσουμε και μεγάλο ρόλο σε αυτό έχουν παίξει τα μέσα. Σας ευχαριστώ γιατί κάθε φορά ήσασταν εδώ και βοηθήσατε στο να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο γίνεται καλύτερα. Σε ό,τι αφορά τους φορείς και τις υπηρεσίες, η διοργάνωση και η οργανωτική επιτροπή του Μαραθωνίου έχει δείξει από τον πρώτο Μαραθώνιο ότι ξέρει να λέει ευχαριστώ και αυτό θα γίνει μετά τον αγώνα. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι δεύτερη φορά εδώ στο Ναύπλιο. Είναι μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδος. Την έχουμε γνωρίσει και από διακοπές, αλλά και είναι μεγάλη ευχαρίστηση να είναι να φιλοξενεί ένα τέτοιο μεγάλο αθλητικό γεγονός και να έρχομαι για δεύτερη φορά να συμμετάσχω σε αυτό. Όπως είπε ο κύριος Παπαποστόλου, το κίνητρο είναι ότι το Ναύπλιο είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Ο αγώνας εδώ είναι πολύ καλός για να κυνηγήσουμε μια επίδοση και να το χρησιμοποιήσουμε σε ένα πολύ δυνατό αγωνιστικό τεστ για τις υποχρεώσεις που έχουμε μετά τις υπόλοιπες τις αθλητικές. Ο συναγωνισμός είναι καλός. Γνωρίζω ότι θα έρθουν πολύ καλοί αθλητές και αθλήτριες πέραν όλου του υπόλοιπου κόσμου που θα έρθει να ευχαριστηθεί τον αγώνα. Και πραγματικά χαίρομαι να γίνονται τέτοιες πολύ υψηλού επίπεδου διοργανώσεις σε τόσο όμορφες πόλεις της χώρας μας και ελπίζω να καθιερωθεί να γίνει θεσμός για την Νότια Ελλάδα αυτό το γεγονός του Μαραθωνίου και του ημιμαραθωνίου και εύχομαι, οι συνθήκες φαίνονται ότι θα είναι πολύ καλές την Κυριακή και εύχομαι πραγματικά να το ευχαριστηθούμε όλοι τον αγώνα αυτό και οι συμμετέχοντες και φυσικά και ο κόσμος που θα είναι έξω να μας ενθαρρύνει και να μας ζητοκραυγάζει. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση που δέχτηκα και αυτή τη χρονιά. Η αλήθεια είναι ότι μετά την περσινή εμπειρία που βρέθηκα στο Ναύπλιο έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Το εγχείρημα, όπως είπε και ο κ. Παπαποστόλου, πραγματικά να κάνεις τόσους αγώνες με τόσο κόσμο δεν είναι κάτι τόσο εύκολο, τόσο απλό. Το Ναύπλιο πέρσι πέτυχε με πρωτοστάτες τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Παπαποστόλου σε όλη αυτή τη δουλειά. Οπότε φέτος για μένα ήταν δεδομένο ότι θα ξαναβρεθώ αγωνιστικά στο Ναύπλιο. Μάλιστα ακριβώς επειδή οι εντυπώσεις ήταν πάρα πολύ καλές, ήμουν αποφασισμένος να πείσω και πολλούς συναθλητές μου να έρθουν να αγωνιστούμε όλοι μαζί ώστε να έχουμε ένα πολύ καλό συναγωνισμό. Θα βρεθούν πάρα πολύ επίσης και άλλοι πολύ καλοί δρομοί στην Κυριακή μαζί μας στην εκκίνηση.
Ο καιρός θα μας βοηθήσει, όπως αναφέρθηκε κιόλας. Δεν θα έχει βροχή και θα έχουμε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες. Η διαδρομή ευνοεί και για καλούς χρόνους. Οπότε ευελπιστούμε να γίνει ένας πολύ καλός αγώνας σε όλους τους τομείς και στο καθαρά αγωνιστικό, αλλά κυρίως και για τον πολύ κόσμο, γιατί με 5-6 χιλιάδες συμμετοχές και ειδικά και σε μικρότερες αποστάσεις και στα 5-2,5 χιλιόμετρα να βγουν και τα παιδιά έξω να τρέξουν, να ενθαρρυνθούν και οι οικογένειες, να χειροκροτήσουν, να υπάρχουν θεατές στον κόσμο και πραγματικά να ζήσουμε μια μεγάλη γιορτή την Κυριακή εδώ στο Ναύπλιο.